Το πραγματικό μήνυμα των αγώνα του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία απαιτεί, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, να τιμήσουμε την ιστορία μας και την επέτειο του Πολυτεχνείου με διαφορετικό τρόπο. Φέτος, δεν γιορτάσαμε ούτε την 25η Μαρτίου, ούτε την 28η Οκτωβρίου. Αλλά αυτό δεν μείωσε τη σημασία τους. Ελεύθερα επιλέγουμε οι ίδιοι να περιορίσουμε κάποια δικαιώματά μας για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αυτούς που αγαπάμε, αλλά και το κοινό καλό. Γιατί η ελευθερία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς υπευθυνότητα. Απέναντι στον κίνδυνο της Χούντας, οι πρωτοπόροι του Πολυτεχνείου στάθηκαν άοπλοι. Απέναντι στον κίνδυνο του θανάτου, εμείς οπλιζόμαστε με τη συνείδησή μας. Γιατί κυρίως αυτή μας επιβάλλει φέτος να τιμήσουμε τη μεγάλη επέτειο όπως θα ήθελαν και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της. Προφυλάσσοντας την υγεία όλων. Ειλικρινά πιστεύω ότι η συντηρητική πλειονότητα της κοινωνίας δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για το φετινό ερτασμό σε συνθήκες πανδημίας. Η απόφαση να μην γίνουν μαζικές εκδηλώσεις και πορεία επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και μόνο. Μόλις θες, θρυνήσαμε την απώλεια 70 ενός συμπολιτών μας. Είναι αδιανόητο, λοιπόν, κάποιοι να στείλουν σκηνικό σύγκρουσης την ώρα που απαιτείται ενότητα και προσήλωση στις οδηγίες των ειδικών. Αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί η ιστορική επέτειος να γίνεται αιτία διχασμού και οι ανθρώπινες ζωές πεδίο κομματικών πειραματισμών. Γι' αυτό και καλώ όλα τα κόμματα σε αυτοσυγκράτηση και τους πολιτικούς αρχηγούς σε μία από κοινού πρωτοβουλία τιμή στο Πολυτεχνείο. Με επικεφαλής, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με μία λιτή επίσκεψη και με ένα λουλούδι. Αλλά με πολλή ευθύνη για το καλό των Ελλήνων και της πατρίδας.